Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε? Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά εσείς. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει εδώ. Όντως ο κύριος Δασταμάνης, επειδή έκανε αναφορά και στην Καστοριά, βέβαια όχι ακριβώς Δήμο Καστοριάς, μίλησε για η Καστοριά γενικότερα, ίσως να αναφερόταν σε όλο τον νομό της Καστοριάς. Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα, διότι πρώτον δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω αυτά που έγιναν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεύτερον, τα προγράμματα της περιφέρειας αφορούν τις περιφερειακές ενότητες κατά κύριο λόγο, ναι, και κατά δευτερεύοντα λόγο τους δήμους που υπάρχουν στις περιφερειακές ενότητες. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ο Δήμος Καστοριάς, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ναι, είναι από τους πρωτοπόρους και στη Δυτική Μακεδονία και στη χώρα, διότι μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να εντάξει περισσότερο από το 50% του πλαφόν το οποίο είχε τεθεί από την αρχή. Σαν Δήμος όμως, σαν Δήμος. Φυσικά και σαν Δήμος εγώ έχω το δικαίωμα και την υποχρέωση να απολογηθώ. Σαν Δήμος λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι είμαστε από τους πρωτοπόρους, τρεις εντάξεις, άμα θέλετε να σας τις αναφέρω, το πνευματικό κέντρο με τις δύο πλατείες έργο 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, την αγροτική οδοποιία έργο 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και πολύ πρόσφατα την ηλεκτροκίνηση έργο 1 εκατομμυρίου ευρώ. Στα 22 εκατομμύρια λοιπόν που ήταν το πλαφόν μας, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε εντάξει περισσότερο από το 50% και τρεις πολύ σημαντικές εντάξεις σε τρεις πολύ σημαντικές προσκλήσεις. Άρα θέλω να πω με αυτό ότι όπως σας είπα και πριν ότι εγώ απολογούμαι και είμαι υποχρεωμένος να το κάνω αυτό για ό,τι αφορά τον Δήμο μας και όχι τίποτα παραπάνω. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παρακαλέσω, όχι από εσάς βέβαια, ούτε να με ψημιρούμε ούτε να μιζεριάζουμε, γιατί τελευταία για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, για ό,τι συμβαίνει στην χώρα, μπαίνει πάντα σε σύγκριση ο Δήμος Καστοριάς και μόνο. Δηλαδή έχουμε κακοκαιρία στον Δήμο Καλαμάτας και αντιβρά ο Δήμος Καλαμάτας, γιατί δεν αντιβρά ο Δήμος Καστοριάς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς αντιδρούμε όπου πρέπει, όποτε πρέπει και όπως πρέπει. Να ρωτήσω όμως το εξής. Ο κ. Δασταμάνης ανέφερε και αυτός τα δικά του έργα από τον Δήμο των Γρεβενών για το Αντώνης Τρίτσης. Η περιφέρεια εδώ όμως έχει 30 εκατομμύρια για έργα που θα γίνουν σε διάφορους δήμους των νομών Κοζάνης και Φλόρινας. Ναι. Για εκείνο το κομμάτι διαφωνεί ο κύριος Δασταμάνης και μιλάει για το ότι ο Περιφερειακός δεν έχει περιφερειακή συνείδηση. Με τον κύριο Δασταμάνη και είναι αγαπητός συνάδελφος και είναι και πρόεδρος της ΠΕΔ, έτσι ακριβώς. Έχουμε άριστη συνεργασία, έχουμε άριστη επικοινωνία και μάλιστα είχαμε συμπλέψει και είχαμε συνεργαστεί και επικοινωνιακά το θέμα των ημερών τότε πάνω στη συζήτηση που υπήρχε για το σχέδιο δίκαιης μετάβασης στη μεταλιγνητική περίοδο. Τότε λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και είχαμε πει ότι είναι άδικη η μετάβαση και όχι δίκαιη, γιατί ήταν εκτός ή ήταν με λιγότερα ποσοστά τα Γρεβενά και η Καστοριά. Ναι. Άρα έχουμε την επικοινωνία με τον κύριο Δασταμάνη, συμπλέουμε σε πολλά, σε ό,τι έχει να κάνει με το χθεσινό. Εγώ επαναλαμβάνω ότι είμαι εδώ για να απολογηθώ μόνο για τον Δήμο Καστοριάς. Ο Δήμος Καστοριάς στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, επαναλαμβάνω, είναι σε πολύ καλό σημείο. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα προγράμματα της περιφέρειας, και εκεί έχουμε υποβάλει, έχουμε εντάξει αρκετά έργα και στα ΒΑΑ, στα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, και στο ΠΕΠ και στο ΠΟΥΔΟΕ και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε σε διάφορα άλλα προγράμματα. Σε διάφορα άλλα περιφέρειες. Βέβαια, δεν ξέρω αν σας ενοχλεί που είδατε, δεν ξέρω, γιατί όλα ξεκίνησαν το δελτίο τύπου που έχει βγάλει και η περιφέρεια, αναφέροντας αυτά τα πέντε έργα, μεταξύ των οποίων είναι και το υπόγειο πάρκινγκ της Φλόρινας. Ένα έργο πολύ ωραίο για να λύσει κυκλοφοριακό. Φυσικά. Έχουμε και εμείς εδώ αντίστοιχα θέματα. Αυτό ουσιαστικά είναι η κεντρική ιδέα. Δηλαδή, θα ήταν άσχημο πέρα από ό,τι παίρνει σαν Δήμος από το Αντώνης Τρίτσης. Δεν θα ήταν ωραίο να πάρουμε και από το πρόγραμμα της περιφέρειας κάτι? Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, ναι, δεν είναι άσχημο να πάρουμε από οπουδήποτε. Ακριβώς. Οτιδήποτε. Αυτό λέμε. Για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, μακάρι να υποβάλει και η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και να εντάσει
έργα που θα αφορούν όλον τον νομό, όπως κάνουν και οι υπόλοιποι δύο δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Υπάρχει κινητικότητα και στους τρεις δήμους, σε όλα τα προγράμματα πλέον, οπότε αυτό είναι ευχάριστο. Τώρα, ό,τι έρχεται επίσης μας ικανοποιεί απόλυτα. Αλλά είναι έργο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Άρα λοιπόν, να το διευκρινίσουμε. Το εάν θα βάλει η Περιφέρεια κάποια έργα μέσα από το Τρίτσις, δεν είναι μετά από, θα λέγαμε, αιτήματα των Δήμων, αλλά η ίδια η Αντιπεριφέρεια, παραδείγματος χάρη Καστοριάς, μπορεί να προωθήσει διάφορα πράγματα για τους τρεις Δήμους μας εδώ. Όχι, θέλω να πω ότι γίνονται και εντάξεις έργων των Δήμων μέσα από την Περιφέρεια. Μάλιστα. Και στο Αντώνης Τρίτσις συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Και από όσο γνωρίζω, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς έχει υποβάλει κάποια αρδευτικά έργα στο Αντώνης Τρίτσις, τα οποία ακόμη δεν έχουν ενταχθεί, αλλά εκεί δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει, αν έχει... Έχει κλείσει το πλαφόν, λέει ο κ. Δασταμάνης, με τα 30 εκατομμύρια κλείσει το πλαφόν, άρα δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εάν υπάρχει πλαφόν, αν έχει κλείσει το πλαφόν για τις περιφέρειες. Mm-hmm. Μήπως δηλαδή έχουν μια καλύτερη ελευθερία κινήσεων πάνω στο οικονομικό κομμάτι. Ο κύριος Δασταμάνης λέει ότι με τα 30 εκατομμύρια κλείνει αυτό το πλαφόν. Δεν ξέρω να σας πω κι εγώ αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να ξεπεραστεί. Ναι, εκτιμώ ότι ίσως έχει δίκιο ο κύριος Δασταμάνης σε αυτό που είπε, αλλά μπορεί παράδειγμα να έχει περάσει ένα έργο του Δήμου Φλόρινας, όπως αυτό που προαναφέρετε. Μέσα το υπόγειο πάρκινγκ μας άρεσε σαν ιδέα, ναι. Και να έχει περάσει ένα άλλο πρόγραμμα, μία άλλη ένταξη από τον Δήμο Φλόρινα συγκεκριμένα, δηλαδή να έχει αυτή τη στιγμή δύο εντάξεις, τώρα αυτό το αναφέρω ως παράδειγμα, έτσι. Mm-hmm. Να έχει δύο εντάξεις στο Αντώνης Τρίτσης, ένα από την Περιφέρεια και ένα από τον Δήμο. Μάλιστα. Δύο εντάξεις. Εμείς έχουμε τρεις εντάξεις αυτή τη στιγμή στο Αντώνης Τρίτσης ως Δήμος. Και σας λέω ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Άρα λοιπόν, εσείς δεν έχετε κάποιο θέμα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, αυτό καταλαβαίνουμε, την Περιφέρεια και τις κατανομές και τα έργα. Αν δεν κάνω λάθος, ούτε και το Άργος το έχουμε ακούσει να μιλάει για αυτό το θέμα. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα, φαντάζομαι, προφανώς, για το Άργος. Ούτε και τον Εστόριο. Ούτε και τον Εστόριο. Ο Δήμος Άργους και ο Δήμος Εστορίου είναι. Δεν βλέπω να έχουν κάτι ιδιαίτερο από τις ενέργειες που έχουν κάνει ως Δήμοι. Γιατί αν είχαν, όχι απλά θα το έλεγαν, αλλά νομίζω θα το φώναζαν. Θα το φωνάζατε όλοι. Σας είπα και πριν, κύριε Νατσούλη, ότι πλέον και οι τρεις Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς είναι ενεργότατοι, υποβάλλουν σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και έχουν και εντάξεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό είναι. Πήραμε σήμερα και μιλήσαμε με τον κύριο Δασταμάνη, γιατί μας έκανε εντύπωση η αναφορά του πέρα από τα Γρεβενά και για την Καστοριά. Ότι Καστοριά και Γρεβενά δεν υπάρχουν πουθενά. Σας είπα ότι συμπλέουμε και έχουμε πολύ καλή επικοινωνία σε πολλά θέματα. Η Καστοριά και τα Γρεβενά είναι οι δύο περιφερειακές ενότητες που δεν ανήκουν στις ενεργειακές. Μέσα από αυτό απορρέουν έτσι αρκετά προβλήματα, τα οποία ίσως βγαίνουν και σε κάποια άλλα πράγματα. Θα επαναλάβω όμως και θα το τονίσω για μία ακόμη φορά, για να μην παρεξηγούμαστε, ό,τι έρχεται και ό,τι έχουμε δικαίωμα να αιτηθούμε και να απαιτήσουμε, θα το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μένουμε δηλαδή στο αν μας αφορά ή δεν μας αφορά. Σίγουρα θέλουμε όλο και περισσότερα πράγματα. Κάτι ακόμη πριν κλείσουμε, επειδή αναφέρεται μέσα στα έργα του Αντώνη Τρίτσης, του Δήμου της Καστοριάς και την ηλεκτροκίνηση, αφορά αυτό το παλιό που είχαμε ακούσει για το τρενάκι? Ναι, είναι μέσα και το τρενάκι, το ηλεκτροκίνητο. Το ηλεκτροκίνητο τρενάκι που θα είναι μόνιμα στην Καστοριά. Το οποίο θα είναι μόνιμα στην Καστοριά, είναι η ιδιοκτησία του Δήμου Καστοριάς και βέβαια και αρκετά άλλα ηλεκτροκίνητα μέσα, τα οποία θα διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών. Λοιπόν, κύριε Κορεντσίδη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία στην εκπομπή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.